κόσμος όλος αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε όσο άλλες. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα. Γι' αυτό και λέω πάρτε Βυζαντινών, για να μην κινδυνεύσετε ποτέ να κολλήσετε τον κοροναϊό. Καλύτερα να μείνετε μακριά τους. Στο χέρι λίγο, το καλύτερο αντισηπτικό είναι, παιδιά. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες, μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συνατρίσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί. Αποκρούεται, παραλαμβάνω, το πρόβλημα. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Δεν θα φοβηθείτε τίποτα. Εξαπλώνεται ο κοροναϊός, δυστυχώς. Ένα βότανο μέσα, το οποίο είναι δισεύρετο παγκοσμίως, δεν υπάρχει στον κόσμο. Μόνο στην Αυστραλία φύγεται. Το φέραμε στην Ελλάδα και έγινε Βυζαντινών. Δηλαδή είναι αντισηπτικό. Ουσιαστικά κάνεις απολύμανση. Μία το πρωί βάζετε στα χέρια σας, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και μετά αποκρούεται. Επιστρέψαμε από τους ιερούς τόπους. Δεν φέραμε κανέναν κορονοϊό. Ούτε κανέναν άλλον ιό. Ή Βυζαντινών οι κυραλυφοί. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας. Περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας, και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσως χρειαστούν νοσήλια. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλους. Ο στόχος μας είναι απλός. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμία δομή δεν περισσεύει και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Πολύ σχολαστικά. Στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο αμέσως στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Όχι baby sitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες. Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Όποιος δεν φάει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή μαζί μου. Σαπίζει σε 10 μέρες. Γι' αυτό και λέω πάρτι Βυζαντινών. Το νερό του αγιασμού μένει άσυπο. Συνεπώς καλούμεθα να βιώσουμε το θαύμα και τη χάρη. Αλλά αυτό βέβαια έχει προϋπόθεση, την πιστότητα, την καθαρότητα του βίου, σώματος και ψυχής και βέβαια την αλήθεια. Και η Εκκλησία δεν φοβάται από τον κορονοϊό και κάθε είδους ασθένεια. Δεν μπορεί να μεταδοθεί από το σώμα του Χριστού. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα.